Ζητήσατε πολλές ασκήσεις για κοιλιακούς που μπορείτε να κάνετε είτε στο σπίτι είτε στο γυμναστήριο. Και γι' αυτό είμαι εδώ για να σας δείξω σήμερα μερικές από τις αγαπημένες μου ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε εύκολα και γρήγορα κάθε μέρα. Έστω και αν αφιερώνετε ένα μισάρο για τη γυμναστική σας, πραγματικά θα δείτε διαφορά με αυτές τις ασκήσεις. Φυσικά, όπως λέω πάντα, να το συνδυάζετε με καλή διατροφή για να δείτε πιο γρήγορα θετικά αποτελέσματα. Και αν δεν έχετε κάνει ποτέ subscribe στο κανάλι μου, εγγραφή τώρα, πατήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα fitness βίντεο, γιατί ανεβάζω ένα fitness βίντεο την εβδομάδα και ένα beauty lifestyle βίντεο. Οπότε καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όπως λέω πάντα, καλό είναι να έχει προηγηθεί ένα ζέσταμα, για παράδειγμα ένα περπάτημα, ένα τρέξιμο. Κάνει καλό, γιατί θα βοηθήσει το αίμα να κυκλοφορήσει καλύτερα σε όλο το σώμα σας, να αιματώσει τους μυς και έτσι να είστε έτοιμες για τη γυμναστική σας χωρίς να τραυματιστείτε. Λοιπόν, πρώτη άσκηση που θα κάνουμε είναι τα squeeze crunches. Θα φέρουμε τα πόδια μας ενεργή ταμίνες, θα δέσω τα χέρια πίσω από το κεφάλι μου και στόχος είναι να παραμείνεις ποδηλική στήλη στο έδαφος. Δεν πρέπει να σηκωθεί η μέση σας. Και τι πρέπει να κάνετε γι' αυτό? Να σφίξετε φυσικά τους κοιλιακούς σας. Εισπνέω, εκπνέω, μαζεύω. Εισπνέω, κρατώντας χαμηλά τη σπονδυλική μου στήλη. Αν βλέπετε ότι σηκώνετε τη μέση σας, απλά κάνετε τους απλούς κοιλιακούς. Δεν πρέπει να σπάει η μέση, πρέπει να δουλεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης οι κοιλιακοί. Διατηρήστε 90 μοίρες στα γόνατά σας. Χαλαρώνουμε. Τραβάμε λίγο τα πόδια, 10 δευτερόλεπτα και συνεχίζω αμέσως την επόμενη άσκηση. Φέρνω ξανά τα γόνατα 90 μοίρες. Δένω πάλι τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Και κάθε φορά που ανεβαίνω, τεντώνω αντίθετο πόδι-χέρι. Σαν να θέλω να ακουμπήσω τον αγκώνα στο αντίθετο γόνατο. Επόμενη άσκηση, τεντώνω τα γόνατα μου στις 90 μοίρες. Και θα κάνουμε τους κοιλιακούς sandwich. Αυτή η άσκηση είναι υπέροχη γιατί τη δουλεύαμε για την προετοιμασία μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξέρω από πρώτο χέρι ότι πιάνει αμέσως. Τεντώνω χέρια ψηλά, μπορείτε να το έχετε και πίσω αν θέλετε και σφίγγω πολύ καλά τους κοιλιακούς μου, ανεβάζω με πλάτη και προσπαθώ τα χέρια μου να κουμπίσουν τα κουντεπιέ των ποδιών μου. Όσο μπορείτε πιο τεντωμένα γόνατα. Τώρα συνεχίζω να δουλέψω τους πλαϊνούς κοιλιακούς. Φέρνω τα πόδια στο πλάι. Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με τη μέση σας, αποφύγετε αυτή την άσκηση. Μπορεί να νιώσετε ένα ελαφρύ τσίμπημα στη μέση, οπότε αφήστε τη. Αν δεν έχετε όμως πρόβλημα, εννοείται να την κάνετε γιατί βοηθάει να δυναμώσουν περισσότερο οι πλαϊνοί κοιλιακοί. Εισπνέω, εκπνέω και ανεβάζω την ομοπλάτη. Όσο μπορείτε, κρατήστε ίσιο το στέρνο σας, κοιτάξτε ψηλά και σφίξτε καλά πλαϊνούς κοιλιακούς. Μένω λίγο επάνω και χαλαρώνω. Αμέσως αλλάζω, χωρίς να ξεκουραστώ. Αλλάζω πλευρά, έτοιμες και φύγαμε.
και χαλαρώνω. Τώρα θα γυρίσω στο πλάι και θα κάνω την αγαπημένη μου άσκηση για πλαϊνούς κοιλιακούς. Λοιπόν, τεντώνω τα πόδια μου στο πλάι. Για όσους είναι αρχάριες μπορούν να έχουν το εσωτερικό κάτω πόδι λυγισμένο, έτσι ώστε να στηρίζουν και να σηκώνουν τη λεκάνη τους. Αν όμως θέλετε κάτι πιο hardcore, που να πιάσει αμέσως, τεντώστε και τα δύο πόδια στο πλάι. Προσπαθήστε τον κορμό σας να τον έχετε σε μία ευθεία με τα πόδια και το κεφάλι να κοιτάει μπροστά, να είναι η συνέχεια της σπονδυλικής στήλης. Χέρι στο πλάι και σφίγγετε πολύ καλά πλάι τους κοιλιακούς και σηκώνετε τη λεκάνη. Φύγαμε! Ένα. Δέκα μέρα ψηλά και αλλάζω πλευρά. Φαντάζομαι δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ισιώνω σπονδυλική στήλη, πατάω καλά τα πόδια μου στο έδαφος και ξεκινάμε. Ένα. Μένω ψηλά. Και χαλαρώνω. Αυτό λοιπόν ήταν το ασκησιολόγιο για τους κοιλιακούς. Τώρα θα πρέπει να επαναλάβετε άλλες δύο φορές αυτό το βίντεο. Θέλω συνολικά περίπου 3 σετ. Αν μπορείτε να βγάλετε 3 ή 4 σετ, αυτό είναι το ιδανικό. Έχετε ολοκληρώσει την κατηγορία των κοιλιακών για την ημέρα. Και πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και θα δείτε ακόμα πιο γρήγορα θετικά αποτελέσματα, όπως σας είχα πει και στην αρχή. Τέλος, επειδή πολύ συχνά με ρωτάτε για εξοπλισμό, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που μπορείτε να βρείτε στρώματα, λάστιχα κτλ. Και πολύ οικονομικά. Κάντε και εσείς μια έρευνα. Όσες γνωρίζετε κάποια μαγαζιά που τα προτιμάτε, βάλτε τα κάτω στα σχόλια. Και φυσικά, εγώ θα σας βρω ό,τι μπορώ όσον αφορά αυτά που έχω εγώ στη διάθεσή μου. Τώρα θα κάνω ένα μικρό Q&A για τους κοιλιακούς, γιατί πολύ συχνά λαμβάνω τις ίδιες και τις ίδιες απορίες. Πολλές με ρωτάτε, μπορώ να κάνω κοιλιακούς πάνω στο κρεβάτι? Θα σου πρότεινα όχι, γιατί δεν έχει νόημα. Στο κρεβάτι βουλιάζει πάρα πολύ η σπονδυλική σου στήλη, βουλιάζει όλο το σώμα και δεν γίνεται σωστά. Δεν γίνονται σωστά οι κοιλιακοί, δηλαδή δεν λειτουργεί. Καλό είναι να διαθέσει κάποια χρήματα, πλέον μπορεί να βρει στην αγορά πολύ οικονομικά στρώματα. Υπάρχει το κλασικό στρώμα yoga, το οποίο είναι αρκετά λεπτό, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το χρησιμοποιώ, ακόμη και αν από κάτω υπάρχει μια σκληρή επιφάνεια όπως αυτό εδώ το ξύλο. Αλλά αν θέλεις κάτι καλύτερο, μπορείς να διαθέσεις λίγα παραπάνω χρήματα για να πάρεις ένα πιο χοντρό στρώμα, όπως είναι αυτό εδώ. Είναι πιο παχύ και σου δίνει την αίσθηση από memory foam, αν γνωρίζεις. Βουλιάζει το σώμα και είναι απίστευτο. Πολλές με ρωτάτε, Ιωάννα, όταν κάνω κοιλιακούς νιώθω ένα πόνο στη μέση. Επειδή δεν βρίσκομαι εγώ εκείνη τη στιγμή μπροστά για να δω τι κάνεις λάθος ή τι δεν κάνεις λάθος ή μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα που έχει το σώμα σου και να θέλει έξτρα βοήθεια από κάποιον ειδικό, πάντα λέω να συμβουλεύεστε τους γιατρούς σας και αμέσως μετά λέω να προσέχετε πώς εκτελείται κάθε άσκηση. Για παράδειγμα, όσο σας δείχνω εγώ αυτές τις ασκήσεις, σας δίνω και κάποιες διορθώσεις. Γιατί πρέπει να δώσετε τόση έμφαση στο πώς είναι το σώμα σας, να κοντρολάρετε τι κίνηση κάνετε, ποιους μυς. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τον αθλητισμό έχω μάθει να ακούω το σώμα μου και ξέρω πότε κάνω σωστά μια άσκηση, πότε την κάνω πιο χαλάρα και κλέβω, πότε βαριέμαι, πότε πονάω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Αλλά πρέπει σιγά σιγά και εσείς να μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι και να μαθαίνετε λίγο καλύτερα το σώμα σας. Και όταν λέμε κάνω τους κοιλιακούς και η σπονδυλική στήλη είναι στο έδαφος, πρέπει να είναι στο έδαφος. Σε περίπτωση που κάνει καμπύλη στη μέση, τότε φυσικό και επόμενο είναι να νιώσετε έναν πόνο. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα άλλο. Αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να δείτε, γιατί πάντα μου αρέσει όταν με κατευθύνετε και μου λέτε Ιωάννα, θέλουμε περισσότερες ασκήσεις για την τάδε μυϊκή ομάδα ή για εκείνο, για το άλλο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!